Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει το πώς ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται τη μεγαλύτερη απήχηση. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να έχεις υλικό στο δικό σου προφίλ που να μπορεί να αποφέρει μεγάλη απήχηση. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μετά από πολύ καιρό ενασχόλησής μου με τα social media, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω φτιάξει αυτή τη σειρά και μοιράζομαι με βίντεο αυτά που έχω μάθει και κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Με δοκιμασμένες τεχνικές και κόλπα. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η απήχηση. Η απήχηση είναι το σύνολο των εμφανίσεων που έχουν γίνει στο προφίλ σας. Άσχετα αν αυτός που είδε το post που κάνατε, εάν έκανε κάποια αντίδραση, δηλαδή πάτησε ένα like ή έκανε ένα σχόλιο. Σε μεγάλο βαθμό η απήχηση οφείλεται σε εξωτερικές πηγές και όχι από άτομα που ήδη σας ακολουθούν. Και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η απήχηση βασίζεται επάνω στα hashtags. Τα hashtags είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια επάνω στο κοινωνικά δίκτυα. Αισθάνομαι όμως ότι όλος ο κόσμος δεν έχει καταλάβει την πραγματική χρήση των hashtags. Ένα γρήγορο search που έκανα στο Google πρόσφατα έπεσε πάνω σε περίεργα site που προσποιούνται πως γνωρίζουν το πως δουλεύουν τα hashtags. Όπως είπαμε, είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για να αυξήσουμε την απήχηση στο προφίλ μας. Όχι αυτός ο συγκεκριμένος, αλλά ένας από αυτούς. Φυσικά, μπορούμε να αυξήσουμε την απήχηση στο δικό μας προφίλ είτε σε ένα από τα προφίλ που διαχειριζόμαστε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το δικό μας, μπορεί να είναι κάποιου δυνητικού πελάτη μας που έχουμε αναλάβει να του δουλέψουμε και να του τρέξουμε το Instagram. Εάν θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό απλό για να το καταλάβετε για τα hashtag, μπορέσουμε να πούμε ότι είναι ένας τρόπος, μία μέθοδος να κατηγοριοποιήσουμε ή ακόμα καλύτερα να ομαδοποιήσουμε τις δημοσιεύσεις μας με άλλες παρόμοιες τους. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς μπορείς από εδώ να φτάσεις εδώ. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να σας εξηγήσω το πώς λίγο πολύ ο αλγόριθμος λειτουργεί και πώς αυτός διαβάζει μια δημοσίευση. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά λίγο πολύ να καταλάβουμε και να μπούμε στην έννοια το πώς λειτουργεί. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Όταν ανεβάζετε μια φωτογραφία, εσείς παίρνει τα δεδομένα της φωτογραφίας. Από πού ανέβηκε, από ποια περιοχή ανέβηκε, πότε τραβήχτηκε, από τι συσκευή τραβήχτηκε και την περίοδο που τραβήχτηκε. Επίσης, μέσω της τεχνολογίας που αναφέρουμε και την προηγούμενη φορά, αναγνώρισης εικόνων, γνωρίζουν λίγο πολύ το περιεχόμενο της φωτογραφίας που έχουμε. Γιατί όμως να τα λέω όλα αυτά και γιατί όλα αυτά είναι σχετικά με τα hashtag. Γιατί αν έχουμε μια εικόνα που απεικονίζει μια κιθάρα και εμείς βάλουμε hashtag fish ή I love fishing ή I love fish, που προφανώς δεν είναι σχετικό με το κιθάρ, αυτό δεν θα δουλέψει σωστά. Γιατί ο αλγόριθμος θα αναγνωρίσει την κιθάρα και εμείς θα βάλουμε hashtag fish. Οπότε πολύ απλά κάτι δεν συμπίπτει σωστά. Έτσι, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να μπλοκάρουμε τη φωτογραφία μας, να μην πάει σωστή τοποθεσία, να μην κατηγοριοποιηθεί με άλλες παρόμοιες φωτογραφίες, άρα να μην έχει πολλά likes, άρα να μην φανεί σχεδόν σε κανέναν. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο λάθος που γίνεται με τα hashtag είναι ότι παίρνουμε και βάζουμε ίδια hashtag σε φωτογραφίες. Επειδή μια φωτογραφία μας έχει απήχηση λόγω των hashtags, δεν σημαίνει ότι αν ανεβάσουμε μια φωτογραφία με τα ίδια hashtags θα έχει την ίδια απήχηση. Προφανώς είναι διαφορετικό το περιεχόμενο, πρέπει τα hashtags να είναι σχετικά με το περιεχόμενο της φωτογραφίας μας. Και ένα ακόμα τρικάκι. Εάν ανεβάσουμε παλιότερη φωτογραφία μας, καλό είναι στα hashtags να βάλουμε throwback ή memories, γιατί ο αλγόριθμος γνωρίζει την ημερομηνία και τον μήνα που τραβήχτηκε η φωτογραφία, οπότε το hashtag αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη απήχηση της φωτογραφίας μας. Από τα hashtags θα αντλήσουμε, βασικά από τα hashtags και από την αρχική σελίδα, θα αντλήσουμε τα πρώτα likes στη φωτογραφία μας, που θα μας βοηθήσουν η φωτογραφία μας αυτή να βγει προτινόμενη σε περισσότερα άτομα. Άρα θα φαίνεται περισσότερο προτινόμενη η δημοσίευση που έχουμε κάνει. Είτε υπάρχει ή αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, η φωτογραφία μας, η δημοσίευσή μας θα φαίνεται σε περισσότερα προφίλ. Όπως είπα και στην αρχή, τα hashtags είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά δεν είναι το μόνο σημαντικό για να αυξήσουμε την απήχηση στο προφίλ μας. Σαν δεύτερο πιο σημαντικό, λοιπόν, θα έβαζα την περιγραφή κάτω από τις φωτογραφίες. Βλέπω πάρα πολλές φωτογραφίες στο Instagram καθημερινά και έχω πει σε πάρα πολλούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει περιγραφή μαζί με hashtags κάτω από τις φωτογραφίες. Γιατί όμως αυτό? Γιατί ο αλγόριθμος πολύ απλά, όταν βλέπει μια περιγραφή με hashtags κάτω και μια πολύ ωραία φωτογραφία, που είναι σχετικά τα hashtags με τη φωτογραφία, το θεωρεί ως μια ολοκληρωμένη δημοσίευση. Άρα το μπουστάρει και το βοηθάει, οπότε αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται η φωτογραφία μας σε περισσότερα προφίλ. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ακόμη και να έχουμε ένα προφίλ με 3.000 followers, που πολύ λίγο πολύ με ρωτάτε γιατί έχετε τόσους, λίγο πολύ, και με ρωτάτε γιατί ρε Γιώργο 3.000 followers έχω και φέρνω 100 και 200 likes, που είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι, φυσικά, εφόσον δεν έχεις ούτε περιγραφή, αλλά ούτε hashtags κάτω από τις φωτογραφίες σου. Άρα ο αλγόριθμος την φωτογραφία που εσύ έχεις ανεβάσει δεν τη θεωρεί ολοκληρωμένη, άρα δεν μπορεί να την ομαδιοποιήσει, άρα δεν μπορεί να αποφέρει
σε σένα δυνητικούς πελάτες. Με την έννοια followers ή να κάνουν κάποιο like, να κάνουν κάποια αλληλεπίδραση μαζί σου. Και φυσικά, σαν τρίτο και σημαντικό, θα έβαζα για μια ολοκληρωμένη δημοσίευση την τοποθεσία. Όσο και περίεργο να σας φαίνεται, για τον αλγόριθμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τοποθεσία στην δημοσίευση που έχουμε. Και γιατί είναι σημαντικό? Όχι μόνο για να αποφέρει μεγαλύτερη επίκριση για τον αλγόριθμο, αλλά αν βάλετε τοποθεσία σε μια δημοσίευση που έχετε κάνει, η δημοσίευση αυτή θα βγει προτινόμενη στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Οπότε, αν κάποιος χρήστης ή κάποιος ακόλουθος δυνητικός εσάς έχει πάει σε εκείνη την τοποθεσία, θα του βγει προτινόμενη δική σας δημοσίευση ότι αυτός ο χρήστης έχει πάει σε αυτή την τοποθεσία. Οπότε το δικό σας το post θα του βγει προτινόμενο. Και αν δεν θέλετε πολλές φορές να πείτε σε πολλούς που βρίσκεστε, να βάζετε κάτι γενικό, πιο γενικό σαν τοποθεσία. Μην αφήνετε δημοσίευσεις χωρίς να γράφετε πού βρίσκεστε ή πού είστε. Είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, γιατί το θεωρεί ως μια ολοκληρωμένη δημοσίευση. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Βρισκόμαστε στο Μοναστηράκι ή βρισκόμαστε στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Μοναστηράκι ή βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Μπορούμε να το πούμε πιο γενικά, ότι βρισκόμαστε στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στο νομό Αττικής. Πάλι ο αλγόριθμος θα το πάρει ως μία τοποθεσία. Οπότε θα θεωρήσει τη δημοσίευσή μας ολοκληρωμένη. Επίσης, στις περιγραφές κάτω από τις δημοσίευσεις μας, το κίνητρο στους ακόλουθούς μας να συμμετέχουν στο post, να συμμετέχουν στη δημοσίευσή μας, να συμμετέχουν κάτω από τη φωτογραφία μας. Δηλαδή, σας άρεσε αυτή η φωτογραφία? Γράψτε μου στα σχόλια. Τι θα θέλατε να δείτε για το επόμενο post? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτό θα δώσει το κίνητρο στους άλλους να συμμετέχουν στη φωτογραφία, άρα να σχολιάσουν, άρα να συμμετέχουν, άρα αυτό το πράγμα θα δείξει στον αλγόριθμο ότι αυτός έχει κινητικότητα στο προφίλ του, γιατί έχει ένα μεγάλο βαθμό σχολείων. Γιατί θα σχολιάσει ένας, 2, 3, 5, 10, 20. Οπότε ο αλγόριθμος θα βοηθήσει την φωτογραφία σας να δειχθεί και σε περισσότερα προφίλ. Επίσης, κάτι σημαντικό και τέταρτο στη σειρά είναι να βάζετε tags. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν πηγαίνετε σε μια φωτογραφία πριν την ανεβάσετε ή μια δημοσίευση, μπορεί να είναι και βίντεο, έτσι, δεν ξέρουμε. Οτιδήποτε και να είναι όμως, πρέπει πριν την ανεβάσετε να βάζετε ποιος βρίσκεται μαζί σας. Αν δεν βρίσκεται κανένας, μπορεί να βρίσκεται ένα κινητό, μπορεί να βρίσκεται ένας υπολογιστής. Αυτός ο υπολογιστής έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποια parts μέσα. Αυτά τα parts, αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να τα βάζετε tags. Να φαίνεται η δημοσίευσή σας σε προφίλ άλλων χρηστών. Γιατί θα φαίνεται πολλαπλασιασμένη και περισσότερες φορές, άρα ο αλγόριθμος θα την βλέπει από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οπότε θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στη φωτογραφία σας. Δηλαδή, έχεις τραβήξει μια φωτογραφία με την φωτογραφική σου την Canon. Ας δώσουμε παράδειγμα. Οπότε βάζεις tag Canon Greece. Δεν σε ενδιαφέρει εάν θα το δει στο δικό του προφίλ, στο προφίλ της Canon δηλαδή, ή στο προφίλ του οποιοδήποτε φίλου χρήστη που είναι μαζί σου ή οποιοδήποτε άλλου που θα κάνει tag. Σε ενδιαφέρει να φαίνεται περισσότερο σε περισσότερες τοποθεσίες, περισσότερα tags, περισσότερα hashtags η φωτογραφία σου. Αυτό θα δείξει στον αλγόριθμο ότι εσύ βρίσκεσαι σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, οπότε θα σου αποφέρει ένα boost και θα σου δώσει μεγαλύτερη απήχηση στις φωτογραφίες σου. Ξαναλέω ότι η απήχηση δεν θα αποφέρει και περισσότερα likes και περισσότερα σχόλια. Η απήχηση θα δείξει τη φωτογραφία σου σε περισσότερα προφίλς, οπότε θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να πάρεις περισσότερα likes. Πιστέψτε με ότι θα δείτε τη διαφορά. Εάν ποστάρετε μια φωτογραφία σωστά με τις οδηγίες που σας έχω δώσει, πιστέψτε με ότι θα δείτε μεγάλη διαφορά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πραγματικά θα σας κάνει εντύπωση είναι να έχουμε μια σωστή περιγραφή. Δηλαδή, όταν ο άλλος μπαίνει στο προφίλ μας, να τον κατευθύνουμε με τι ασχολείται το δικό μας Instagram. Εάν δεν κάνεις κάτι, εάν δεν έχεις κάποιο πράγμα που επαγγέλλεσαι, μπορείς πολύ απλά να κάνεις κάτι όμορφο σαν περιγραφή και να πεις το χόμπι σου ή το αντικείμενο που σου αρέσει να ασχολείσαι. Αυτό μετράει και για σένα και για τον χρήστη που θα μπει να δει το δικό σου προφίλ. Θα τον βοηθήσεις πολύ με το τι ασχολείσαι ή το τι κάνεις ή το αντικείμενό σου ή ποιο είναι το χόμπι σου. Δεν είναι απαραίτητο να γράψουμε ότι είμαστε οδοντίατροι ή είμαστε στην τύχη τώρα, έτσι. Ότι είμαστε δικηγόροι ή YouTubers ή influencers. Δεν έχει να κάνει. Σημασία έχει να του δώσεις του άλλου λίγο πολύ να αλληλεπιδράσει μαζί σου. Δηλαδή να δει αν έχει κοινά ενδιαφέροντα μαζί σου. Πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σημαντικό και αυτό είναι για τον αλγόριθμο. Γιατί ο αλγόριθμος θα θεωρήσει όχι μόνο τις δημοσιεύσεις σου, εάν τις κάνεις με τον σωστό τρόπο, ως ολοκληρωμένες, αλλά και συγκεκριμένα όλη τη γενική εικόνα, όλου του προφίλ σου. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πολύ το Instagram. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις φωτογραφίες. Πρέπει να έχεις ένα πολύ όμορφο και δομημένο Instagram. Να έχεις όμορφες φωτογραφίες μέσα. Οπότε ο άλλος όταν θα μπει στο προφίλ σου να δει κάτι όμορφο. Θα κάνουμε ένα βίντεο για το πώς να στήσεις ένα ωραίο προφίλ στο Instagram. Πάμε όμως να δούμε μία φωτογραφία που θα ανοίξω στην τύχη.
να κατεβώ προς τα κάτω, να μην φανεί από τις καινούριες που έχω, να πάμε κάποια από τις παλιές. Ας ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία, επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει, δεν έχω πάει ποτέ στο Τόκιο. Ποτέ. Η φωτογραφία αυτή συγκεκριμένη έχει γίνει Photoshop. Πήρα μια φωτογραφία παλιότερη που είχα βγάλει και την μετακίνησα με Photoshop ότι βρίσκομαι στο Τόκιο. Προσέξτε όμως, όταν εγώ ανέβασα τη φωτογραφία, ο αλγόριθμος, επειδή είδε Τόκιο και Ιαπωνία, θεώρησε ότι βρίσκομαι στο Τόκιο και στην Ιαπωνία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας τρόπος να ξεγελάσει τον αλγόριθμο. Και έτσι έβαλα απάνω tag Tokyo Japan. Θα μπορούσα να βάλω Καβάλα. Θα μπορούσα. Γιατί η φωτογραφία ανέβηκε από την Καβάλα. Η φωτογραφία δεν τρέφεται ποτέ στο Τόκιο. Φαντάζεται ο αλγόριθμος, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει αν είναι όντως Photoshop, ότι βρίσκομαι στο Τόκιο. Πάμε όμως να δούμε λίγο το πιο σημαντικό της υπόθεσης. Την περιγραφή. Η περιγραφή που σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντική να γράψετε κάτι στο οποίο είναι σχετικό με τη φωτογραφία. Όχι απαραίτητα, αλλά καλό είναι για να βοηθήσει τον αλγόριθμο να προωθήσει τη φωτογραφία σας καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εγώ έκανα Photoshop can make your biggest dreams come true. Δηλαδή, κάνε τα μεγαλύτερα σου όνειρα να γίνουν πραγματικότητα μέσω του Photoshop. Ακούγεται όμορφο και ωραίο, ναι, γιατί ήθελα να σας πω ότι όντως δεν είμαι Photoshop, ότι όντως δεν είμαι Τόκιο. Πολλοί όμως που είδαν τη φωτογραφία με ρωτήσανε αν όντως πήγα στο Τόκιο, γιατί προφανώς δεν διάβασαν την περιγραφή ή αυτοί που διάβασαν την περιγραφή δεν ξέραν αγγλικά. Ναι, δεν διαφωνώ και κατανοώ. Εγώ θέλω όμως να προσεγγίσω τους περισσότερους. Οπότε, όπως και εσείς θέλετε να προσεγγίσετε τους περισσότερους, έτσι έβαλα ξένη περιγραφή γιατί ο περισσότερος πληθυσμός ξέρει αγγλικά και δεν είναι στην Ελλάδα. Έτσι, βάζεις ξένες περιγραφές. Από κάτω γράφω Tokyo, Japan, Photoshop Edits, Color, Color Contrast, γιατί όντως η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με Color Contrast. Pick of the Day, η φωτογραφία της ημέρας. Dreams, Travel. Έβαλα ίδιο tag ή παρόμοιο tag με αυτό που έβαλα στην περιγραφή. Έβαλα στην περιγραφή Dreams, οπότε βάζω tag Dreams. Travel, υπάρχει τσάντα, Traveler, ταξιδιώτης, γιατί ο αλγόριθμος θα δει ότι υπάρχει ταξιδιώτης στη φωτογραφία μου. Έχω βάλει Photography, έχω βάλει Epic γιατί έχει χρώματα Epic, έχω βάλει Insta και Insta Photos. Όπως βλέπετε είναι λίγο πολύ όλα τα hashtags επάνω από την φωτογραφία. Θα μπορούσα να βάλω και Blue, θα μπορούσα να βάλω και Black γιατί είναι μαύρος ουρανός, θα μπορούσα να βάλω και shops, καταστήματα. Αλλά έβαλα στοχευμένα hashtags επάνω στη φωτογραφία. Έτσι η φωτογραφία έχει αποφέρει κέρδη. Έχει αποφέρει κέρδη σε likes και κέρδη σε απήχηση. Πάμε να το δούμε όμως στην πράξη αυτό το πράγμα. Η φωτογραφία αυτή εδώ πέρα έχει 15.132 εμφανίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη φωτογραφία την είδαν 15.000 άτομα, άσχετα που αλληλεπιδράσαν 1.000. Λίγοι πατάν like, αλλά σημασία για μας είπαμε έχει η απήχηση. Άρα οι εμφανίσεις αυτής της φωτογραφίας ήταν 15.132. Πέρασαν δηλαδή από πάνω από τη φωτογραφία 15.000 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε λίγο πάλι, έχει 1.074 likes και δείτε, beautiful moments you have to be captured. Οι καλύτερες αναμνήσεις πρέπει να φωτογραφίζονται. Έγινε μια πολύ ωραία φωτογραφία, ήταν μια ανάμνηση, η φωτογραφία ανέβηκε μετά, οπότε χρησιμοποιώ τη λέξη moments ή θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη memories. Κι όμως, δείτε λίγο τα σχόλια, τα tags. Στα tags έχω βάλει Βιέννα, έχω βάλει Άγιο Στέφανος, έχω βάλει Αυστρία, έχω βάλει trip, travel, traveler, photo, photography, moments, θα μπορούσα να βάλω και memories που δεν έβαλα, capture, capturing, Europe. Εδώ το capture και το capturing το έχω βάλει γιατί έχω βάλει στην περιγραφή το capture. Δηλαδή ότι θέλω να χρησιμοποιώ στην περιγραφή ίδια tags. Είναι πολύ σημαντικό και βοηθά τον αλγόριθμο να πάει σε πιο συγκεκριμένες τοποθεσίες στις φωτογραφίες. Europe, γιατί είναι ευρωπαϊκή χώρα προφανώς. Beautiful moments πάλι, taking photos, pick of the day, το βάζω σχεδόν τις περισσότερες φορές. Dimitri για να δημιουργήσω ένα δικό μου hashtag. Και Canon γιατί είναι φωτογραφισμένη μια φωτογραφική Canon. Αυτή η φωτογραφία πήρε 20 σχόλια. Τα σχόλια δεν είναι πολλά με βάση τα likes που έχει πάρει. Αλλά δείτε λίγο την απήχηση της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Η φωτογραφία έχει 12.319 εμφανίσεις. Και αυτή την πρόθεσα πάλι, αλλά μικρή σημασία έχει η πρόθεση που έκανα, γιατί δεν πήγε και πολύ καλά. Δείτε όμως ότι η φωτογραφία έχει και 10 αποθηκεύσεις. Δηλαδή, σε αυτή τη φωτογραφία την αποθηκεύσαν 10 άτομα. Σας ξαναλέω ότι είναι ένα προφίλ το οποίο δεν έχει πάρα πολλούς followers. Αυτό που διαχειρίζομαι. Κι όμως, για τους followers που έχω, έχει αρκετά μεγάλη απήχηση. Αυτά ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις, εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και να πατήσεις και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.